Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο unboxing. Έχετε δει κατά καιρού το άνοιγμα πάρα πολλών συνδρομητικών κουτιών στο κανάλι. Το τελευταίο που είδατε ήταν το Action Box, εδώ πέρα. Επίσης έχετε δει το βίντεο που έχω κάνει με το φίλο μου, τον Δημήτρη η Δούνα, η αλλιώ Evergamer, με τα αγαπημένα μα βιβλία και τι μα έχει, μας έχει σημαδέψει μέχρι τώρα στο χώρο του βιβλίου. Επίση, έχετε δει διάφορα βιβλία που έχω αγοράσει παράλληλα με πράγματα. Τώρα, γιατί σα τα λέω όλα αυτά και σα κάνω αυτή την εισαγωγή, αν δεν το έχει καταλάβει ήδη. Τότε που άρχισα να ανοίγω συνδρομητικά κουτιά, σκεφτόμουν πόσο γαμάτο θα ήταν να υπάρχει ένα κουτί που αντί για διάφορα πραγματάκια, αφιγούρε ιστορίε, να έχει βιβλία βιβλία, νουβέλε κλπ. Και λοιπά, και λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι ήταν εφικτό να γίνει να συμβεί, έω ότου πρόσφατα η εταιρεία, ο εκδοτικό οίκο, να το θέσω πιο σωστά, Άνουμπη, ξαναεπικοινώνησε μαζί μου και μου λέει: Ξέρει κάτι, ετοιμάσαμε ένα καινούριο κουτί το οποίο είναι πιο κοντά στη θεματολογία του οίκου μα και θα θέλαμε πάρα πολύ να το ανοίξει. Ένα κουτί το οποίο περιλαμβάνει βιβλία και διάφορα άλλα όμορφα Πράγματα. Λέω, wow, οκ, okay. εννοείται. Εντάξει, γενικά ξέρετε πόσο μου αρέσει να ανοίγω κουτιά και πόσο μου αρέσει να σα κάνω όμορφο βίντεο και να σα παρουσιάζω. Και έτσι μου απέστειλε αυτό εδώ το κουτί. Το Anubis Box το οποίο είναι και πάρα πολύ βαρύ. Γενικά όσοι δεν ξέρετε να σας πω δυο λόγια πριν να το ανοίξω για τον ε, εκδοτικό οίκο Anubis. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1991 στον τομέα του fantasy, των graphic novels, των comics και διάφορων άλλων θεμάτων σχετικά με όλο το περιεχόμενο αυτό. Ε, εκδίδει τα βιβλία Game of Thrones, τα βιβλία της σειράς Dune, τα οποία τα λατρεύω προεπιτώντως, Dragolands και ένα σωρό ακόμη, επίσης διάφορα, όπως σας είπα, comic και νουβέλες και μάγκα όπως το Ναρούτο, το Death Note και Berserk και αρκετά άλλα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ο πιο κατάλληλος για να κάνει κάτι τέτοιο. Εμένα μου ζήτησαν να σας το παρουσιάσω και θα σας ξαναδείξω άλλη μία πριν να αρχίσω να τα ανοίγω. Είναι αυτό, είναι αρκετά βαρύ, να σα το δείξω εδώ πέρα να το δείτε όλο. Ε, Πιστέψτε με, παίζει να ζυγίζει χαλαρά στο 10 κιλό το βάρος του, μια και έχει βιβλία μέσα και διάφορα άλλα όμορφα πράγματα. Τι άλλο περιλαμβάνει εκτό από βιβλία, όπω θα δούμε, Περιλαμβάνει ένα t-shirt. Το t-shirt, και θα σα το δείξω κιόλα. Το μέγεθο το οποίο μάλλον το ρυθμίζετε εσεί κατά την παραγγελία σα. Θα σα έχω στην περιγραφή τα link. Ε, και από τη σελίδα του στο facebook και από, το, από τη σελίδα που μπορείτε να κάνετε παραγγελίε όσοι ενδιαφέρεστε. Εμένα το πρώτο κουτί όπως καταλαβαίνετε για το κανάλι μου το απέστειλαν δωρεάν για να σας το ανοίξω και να σας το δείξω. Εγώ με χαρά δέχτηκα να το κάνω αυτό γιατί ήθελα πάρα πολύ και ήμουν περίεργο να δω τι έχει να προτείνει συγκεκριμένη εταιρεία στο χώρο και βασικά στην ουσία ήταν ένα όνειρο το οποίο γίνεται πραγματικότητα, γιατί μ' άρεσε όλο αυτό, σα είπα. Τέλο πάντων, σίγουρα μέσα το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ένα ε, Φιλάδιο, το οποίο έχει από όσο μπορώ να καταλάβω, τα περιεχόμενα του κουτιού. Βέβαια, δεν θα τα δω, αν και έχω πάρει μια ιδέα. Απλά δεν θέλω να σας σποιλάρω, να τα δείτε όλα ένα-ένα εσείς. Γιατί είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι ούτε καν έχετε πάρει χαμπάρι τι παίζει με το συγκεκριμένο. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο, όπως σας είπα, που είναι και το T-shirt. Η τιμή του κουτιού, θα σας το πω τώρα, θα σας το πω και προς το τέλος. Ε, από όσο έχω δει, είναι 34 ,90. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά αυξημένη η τιμή του σε σχέση με τα συνδρομητικά που ξέρατε, γιατί εκεί 10 ευρώ κάτι παραπάνω. Αλλά και κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να σα τα δείχνω κιόλα κατά τη διάρκεια του βίντεο, επειδή έκανα μία έρευνα σχετικά με τα περισσότερα προϊόντα. Πιστέψτε με ότι μόνο τα μισά από αυτά κοστίζουν τόσο. Δηλαδή η αξία του κουτιού έτσι όπως το τσέκαρα με τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή online αν θέλετε να το αγοράσετε ξεχωριστά θα βγει αρκετά παραπάνω. Τώρα πάμε να δούμε το μπλουζάκι. Αυτό εδώ είναι. Put me up, Σκότι. Βασικά είναι υπέροχο. Star Trek, ναι, ναι, ναι. Γενικά οι ταινίε ήταν αρκετά ωραίε, μπορώ να πω. Αλλά η σειρά ήταν ακόμα καλύτερη. Θυμάμαι <laughs> όταν ήμουν μικρό που την έβλεπα. Αυτό εδώ ναι, είναι. Βασικά είναι και στο μέγεθό μου. Και προχωράμε στο επόμενο. Σιγά-σιγά να σα τα δείχνω ένα-ένα. Επίση έχει ένα μικρό δωράκι το οποίο αλλάζει από πακέτο σε πακέτο και είναι random. Έχει αυτό εδώ. Είναι ένα USB driver από του ήρωες της Marvel. Ε, ξέχασα, να σας πω, ξέχασα να σας πω ότι η εταιρεία έχει συνεργασίες με Marvel και DC και κρύβει πάρα πολλά κόμικ των συγκεκριμένων σειρών και εταιρεών. Οπότε ναι, είναι Avengers Assemble, ο Thor αυτό, 8 GB USB stick. Και χθε σκεφτόμουν ότι χρειάζομαι άλλο ένα USB φλασάκι. Ωραία. Περνάμε στο επόμενο, έχει μέσα The Amazing Spider-Man, είναι επιστροφή στη δράση, το πρώτο τεύχος από τα τρία, άρα πρέπει να πάρω άλλα δύο τεύχητρα σκέφτομαι αυτό εδώ είναι, να σας το δείξω. Μετά, να ξεκινήσω με τα μικρά, Σκοτεινή Απειλή, ένα από τα τρία, Astonishing X-Men. Και το τρίτο μικρό τεφχάκι που θα δούμε μέσα είναι Dark Knight 3 The Master Race. Πρώτο βιβλίο. Από τα πόσα δεν λέει και είναι και στα ελληνικά. Βασικά όλα είναι στα ελληνικά μεταφρασμένα. Και βασικά ό,τι θα δούμε σήμερα νομίζω είναι στα ελληνικά μεταφρασμένα. Το επόμενο το οποίο, το οποίο βλέπω εδώ μπροστά μου και χαίρομαι. Αν και η αλήθεια είναι ότι το έχω και το έχω με τη συλλεκτική και σα το έχω δείξει σε ένα βίντεο στο κανάλι. Τσεκάρετε το όσοι δεν το έχετε Δει, δει. For Vendetta. Εγώ έχω τη συλλεκτική βέβαια που πάει το βιβλίο μαζί με τη μάσκα Αλλά ναι, είναι ωραίο όσοι δεν το έχετε διαβάσει Αξίζει να το διαβάσετε και νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να το προμηθευτείτε Να σας πω την αλήθεια το συγκεκριμένο το είχα δει γύρω στα τότε που το πήρα εγώ Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει η τιμή του αν υπάρχει ακόμα ε, Με τη μάσκα εγώ το είχα αγοράσει 20 ευρώ 18 ευρώ για παράδειγμα ήταν το κόστος του πριν από 1,5 χρόνο σκέτο Μόνο αυτό επειδή κάποια από αυτά τα έχω διαβάσει και τα ξέρω. Μετά πάμε Kikas, το οποίο ήθελα, έχω δει τις ταινίες, ξέρω τι βγάλανε κόμικ πάνω, ήθελα να το δω. Είναι επίσης στα ελληνικά. Σας είπα ότι παίζει την τιμή του να σας την περάσω με κάποιες εικόνες εδώ, όπως κάποια print screen που έκανα από το Scrooge ψάχνοντας για κάποια από αυτά. Μετά, κάτι το οποίο έχω με έχει σημαδέψει από μικρός. Έχουμε Asimov Science Fiction, στα ελληνικά μεταφρασμένο Science Fiction από βραβείο Νέμπουλα, η πηγή του, τι λέει, των γερατιών και διάφορες άλλες ιστορίες μέσα Γενικά αυτά τα διάβαζα αρκετά παλιά Η αλήθεια είναι ότι πες να είναι από τότε που το, το διάβαζα μικρός Το πρώτο τεύχος και είναι λένε, το συλλεκτικό πρώτο τεύχος του 2009 λέει πάνω, Φεβρουάριο του 2009. Η τιμή του τότε ήταν 4.90 Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι αρκετά παλιό και τουλάχιστον από ό,τι είδα, δεν, δεν το έχουν πάρα πολύ πλέον αυτό το τεύχο. Προφανώ η εταιρεία ήθελε να δώσει τα τελευταία κομμάτια που τη έχουν μείνει μαζί με αυτό. Ευπρόσδεκτο είναι, μ' αρέσει. Μετά, γενικά, μία από τι αγαπημένε μου ταινίε. Να περάσουμε λίγο και στα βιβλία ταυτόχρονα να ανοίξω. Μία από τι αγαπημένε μου ταινίε είναι το 2001 Η Οδύσσια του Διαστήματο. Την έχω δει για να την καταλάβω όταν την είδα μικρό. Δεν καταλάβα τίποτα. Μετά την ξαναείδα γύρω στην εφηβεία. Πάλι δεν καταλάβα τίποτα. Πριν από ένα χρόνο έκατσα και την ξαναείδα. Και μπορώ να πω ότι την τελευταία φορά που την είδα αυτή την ταινία, λέω εντάξει τελικά ήταν πολύ πιο γαμάτη. Και πρέπει να τη δει αρκετέ φορέ για να την νιώσει. 2001 η Οδύσσια του Διαστήματο, Arthur Κλάρκ. Γενικά, Arthur Κλάρκ είναι από του αγαπημένου μου συγγραφεί του φανταστικού. Τον λατρεύω. Και θα σα δείξω κάποια στιγμή και άλλα βιβλία τη σειρά. Και σα έχω δείξει, νομίζω, και στο παρελθόν. Μετά, περνάμε. Joe Κόμπι, Το κάλεσμα του ξύφου ένα βιβλίο αρκετά μεγάλο και νομίζω είναι από μια διλογία. Υπάρχει άλλο ένα, αν δεν κάνω λάθο. Δεν νομίζω να είναι τριλογία. Πρέπει να υπάρχει άλλο ένα, σίγουρα. Μετά έχουμε Ναρούτο, τον πρώτο τόμο. Ναρούτο, πρώτο τόμο. Γενικά τα Ναρούτο, βέβαια, έχουν γίνει μόδα τώρα. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα τα anime και τα μαγκά Αυτά τα διάβαζα και τα βλέπα από το 2004 και μετά Μετά περνάμε σε μια νουβέλα με ασπρόμαυρη εκτύπωση Μαύρος δράκος Dragonero. Αυτό το έψαξα να το βρω είναι η αλήθεια Αλλά δεν κατάφερα να βρω Αντίστοιχη τιμή εδώ στην Ελλάδα Ίσως να είναι καινούριο Δεν ξέρω τι να σας πω Δεν μπόρεσα να βρω κάποια τιμή Είναι το συγκεκριμένο Για όσα σας είπα έχω βρει κάποια πράγματα Θα τρέξουν σαν ένα πραστικό Πέρασμα μέσα από την Οθόνη σας Μετά περνάμε στο Alan Moore και Brian Boland Batman The Killing Joke Το φωνικό αστείο και αυτό είναι ιδιαίτερα ακριβή νουβέλα. Και το τελευταίο είναι το τεύχος. Αυτό είναι ιδιαίτερα παλαιό μπορώ να πω την αλήθεια. Τεύχος 1 από τη DC Universe. Οκτώβριος 2005 λέει πάνω. Αυτό εδώ είναι έχει μέσα μικρά spin-offs και πληροφορίες για ήρωες της ε, DC δηλαδή για διάφορους χαρακτήρες από ό,τι μπορώ να δω πως εξελίχθηκαν και πότε εμφανίζονται ο καθένας σκεφτείτε το σαν μια εισαγωγή όπως το βλέπω για τον κόσμο της DC αρκετά ωραίο αλλά βέβαια η αλήθεια είναι ότι πάνω λέει 2005 τώρα τα συγκεκριμένα. Όπω είδατε, είναι όλα αυτά. Να σα τα δείξω κιόλα. Όλα αυτά μαζεμένα. Τα προϊόντα του κουτιού, όπω τα είδαμε, μαζί με το t-shirt και το φλασάκι, είναι αυτά εδώ πέρα. Αρκετά βαριά και αρκετά ποιοτικά. Τα περισσότερα από αυτά μπορώ να πω ότι είναι αρκετά ενδιαφέροντα και αρκετά καλά. Τώρα. Στο συγκεκριμένο, σας είπα ότι η τιμή του είναι 34,90. Μπορείτε να το προμηθευτείτε με διάφορες ε, τιμές, με διάφορε τιμέ. Όταν λέω διάφορε τιμέ, εννοώ διάφορα πακέτα σύνδρομων με ένα μήνα, τρει μήνε ε, και έξι μήνε, αν δεν κάνω λάθο. Και το συγκεκριμένο θα έχετε μια έκπτωση, νομίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρο. Πρέπει να μπείτε να τσεκάρετε τη σελίδα που θα σα έχω, Anubisbox.gr από κάτω. Ε, επίσης Επίση, να σα πω ότι στο πρώτο πακέτο που θα έρθει, από ό,τι πληροφορήθηκα, θα χρεωθείτε μόνο το κόστο τη αντικαταβολή, το οποίο δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα υψηλό, είναι πολύ βαρύ πακέτο είναι η αλήθεια, οπότε έρχεται με ACS σε μένα, έφτασε, οπότε συμφέρει νομίζω αρκετά, αν σκεφτείτε ότι έρχεται μέσα σε δύο ημέρες από την ώρα που θα το παραγγείλετε. Επίση έμαθα ότι μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο από το κατάστημα του Anubis, το υλικό... Το το υπάρχον κατάστημα του Anubis, τώρα δεν είμαι σίγουρος που ακριβώς είμαι, πρέπει να μπείτε στο site του, θα το έχω και αυτό από κάτω στις πληροφορίες, να πάρετε τηλέφωνο, αυτό ήταν κεραυνός, να πάρετε τηλέφωνο και να σας ετοιμάσουν ένα πακέτο, οπότε εσείς περνάτε από το κατάστημα, το πληρώνετε επί τόπου και σηκώνεστε και φεύγετε. Αφού επικοινωνήσετε πρώτα τηλεφωνικά μαζί του, να σα ετοιμάσουν ένα πακέτο. Λογικά θα ψάξω να σα βρω και το τηλέφωνο επικοινωνία από κάτω για όσου ενδιαφέρεστε. Αυτό ήταν. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκδοτικό οίκο Άνουμπη, ο οποίο μου ζήτησε να σα το ανοίξω. Ε, η αλήθεια είναι ότι ανοίγοντά το, πιο πολύ ικανοποιώ την περιέργειά μου. Εγώ προσωπικά σα είπα το πρώτο πακέτο, το πήρα δωρεάν και σκέφτομαι πλάκα-πλακά πλάκα, να κάνω συνδρομή γιατί είναι η θεματολογία μου αυτή και κατά πάσα πιθανότητα θα ήθελα να διαβάσω κι άλλα και απλά υπάρχει ένα αλλά και το αλλά είναι ότι πολλοί από εμάς μεγαλώνοντας προτιμάμε να διαβάζουμε ή να διαβάζετε ιστορίες στα αγγλικά οπότε όσοι θέλετε κάποια βιβλία, κάποιες νουβέλες στα ελληνικά σκεφτείτε το είναι μια καλή προσφορά, μια καλή συμφέρουσα εισαγωγή το κόστος τους τα περισσότερα από αυτά κοστίζουν αρκετά ακριβά. Βέβαια, τα περιοδικά δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο συλλεκτικά όσο λέγεται ότι είναι ή όχι. Ή ε, τα δύο περιοδικά το είναι αρκετά παλιά. Το ένα είναι το 2005 και το άλλο είναι το 2009. Τα υπόλοιπα όμω είναι αρκετά ακριβά. Τώρα, οπότε αναφέρεται σε άτομα τα οποία θέλουν να διαβάσουν κάτι και θέλουν να διαβάσουν κάτι στα ελληνικά. Όσοι προτιμάτε αγγλικέ εκδόσει, δεν είμαι σίγουρο. Δεν ξέρω, επειδή δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ κατά πόσο υπάρχουν μέσα στο site. Όχι, ψάξτε, βρείτε. Οπότε το ξεκαθαρίζω αυτό εξ αρχή ότι είναι καθαρά ελληνικέ μεταφράσει μάλλον και εκτυπώσει. Ελπίζω να σα άρεσε. Θα τα, τα πούμε σε ένα άλλο unboxing. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι. Κάντε like, share αν θέλετε καμία κοινοποίηση. Γράψτε τα σχόλιά σα από κάτω. Ποια ήταν η αγαπημένη σα νοβέλα, ποιο ήταν ο αγαπημένο σα κόμικ, ποιο είναι αγαπημένος αγαπημένο σα ήρωα. Θα μ' άρεσε να το συζητήσουμε να το πούμε. Μένα πάντω προσωπικά, εγώ μάλλον προσωπικά λατρεύω τον Berserk. Ο Γκάτσι είναι για μένα. Να έχετε μια όμορφη μέρα και θα τα πούμε σε ένα άλλο unboxing. Γεια σας παιδιά.